Καλησπέρα, ακούγομαι. Ακούγεσαι. Μάλιστα. Ναι, αδέλφω. Λοιπόν, εγώ ονομάζομαι Κωνσταντίνος, είμαι Παναθηναϊκός, είμαι από τη Δράμα. Γεια σου φίλε. Γεια σου φίλε. Βάλε να φέτο θα ήθελα τηλέφωνο, παρακαλώ 4 λεπτά να εκφράσω μια άποψη για τον καθένα και μόλις τελειώνω την άποψή μου να μου απαντάει. Να αποχωρεί. Πάμε, πάμε γρήγορα. Ωραία, ωραία. Πάμε. Γρήγορο θέλει αυτό να γίνει. Θα πολύ γρήγορο. Θα κινήσω τον κύριο Ποτηράκη, ο οποίος είναι ένα... Μπουκώνει γραμμή σου φίλε. Βγάλε ό,τι κέρατα φοράς, ακουστικά πράγματα αυτά, bluetooth, bluetooth και μίλα κανονικά. Δεν φοράω τίποτα, όλα εντάξει, τώρα ακούγομαι. Τώρα βάλε κάτι, καλύτερα. Βάλε κάτι γιατί βλέπουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω τον κύριο Ποτηράκη, ο οποίος είναι ένας πολύ σεβαστός και... Αξιοσέβαστος θα λέγαμε. Ωραίος ο εφήλαθρος του Ολυμπιακού. Και τελειώνω εκεί πέρα. Ωραία, επίσης, ευχαριστώ. Πηγαίνω στον κύριο Χάρη τον Αεξή. Κάτσε, πρέπει να πάρω θέση. Γεια σου φίλε μου. Πάμε. Πηγαίνω στο Χάρη τον Αεξή, ο οποίος είναι, φαίνεται να είναι ένα παλικάρι αντικειμενικό, με ωραίες απόψεις και πολύ σημαντικό ότι δεν ασχολείται με οπαδικά. Θα κράξεις κανένα ρε φίλε να κάνουμε νούμερα, το γύρισαμε τώρα στο λιβάνισμα να πούμε. Αν και σήμερα βγήκε πρώτη φορά, έβγαλε γλώσσα όμως. Είναι στα μείω του. Τι θέλετε εδώ να σας λιβανίζετε ο άλλος. Δεν στα μείω του. Όρμα Χάρη, εγώ σε είσαι από μένα το ελεύθερο. Δεν είναι γλύφτησα μερικούς μερικούς. Άνοιξε τα δικαστήρια, άνοιξαν τα δικαστήρια σήμερα βραδιάτικα, πάμε. Και δεν είναι και Πασόκ. Λοιπόν, συνεχίζω. Κύριε Ασλαμά. Οχ. Παρόλο που δεν σας εκτιμάω καθόλου, θα σας μιλήσω όμορφα. Παρόλο που. Δεν σας εκτιμάω καθόλου, σαν άνθρωπο. Ναι, και εγώ θα σας μιλήσω όμορφα. Η αστυνομία 9 φορές πατσίδες με τραμινή. Θα σας μιλήσω στον πληθυντικό, διότι είμαι 29 ετών και είστε 59 και θα μπορούσατε να είστε πατέρας μου. Παρόλο που το ξεχνάτε ορισμένες φορές και νομίζετε ότι είστε 25. Θέλω να σας πω ότι δεν έχετε αναφέρει καθόλου τον Ηρακλή σε καμία εκπομπή. Και γι' αυτό τον λόγο νομίζω ότι δεν μπορείτε, δεν έχετε το δικαίωμα να λιδωρείτε τον κύριο Κόκκινο ως προς το κατά πόσο είναι Ηρακλειδέας. Διότι ο κύριος Κόκκινος εργάζεται σε ένα σταθμό άκρα αντιηρακλειδικό και μιλάει για Ηρακλή πολύ περισσότερο από ότι εσείς που έχετε ελευθερία λόγου. Ο Κόκκινος, ναι, τι λέει για τον Ηρακλή. Ό,τι και να λέει. Ενημερώνει για αυτά που γίνονται στον Ηρακλή. Κάτι που από εσά δεν το έχουμε ακούσει ποτέ. Ναι, τι θες να ακούσεις εσύ που με κυνηγούσες μια δεκαετία ολόκληρη. Οτιδήποτε υπάρχει εξελίσσιμο στον Ηρακλή θα ήθελα να το ακούσω γιατί είναι μια συμπαθητική ομάδα. Βρε παπατζή. Και εσείς εκεί πέρα είστε σαν Ηρακλειδέας υποτίθεται. Ο πρόεδρος σου, σκάσε να με ακούσεις λίγο, βρε. Ω, αστική εσύ, ο πρόεδρος σου με το περίστροφο. Κυνηγούσε τον βοηθό από πίσω στην πλάγια γραμμή στη λεωφόρο στο ημιτελικό κυπέλου. Και σε έκανε πρωτοσέλιδο την επόμενη μέρα το φως. Τι θες να ακούσεις για Ηρακλή. Κύριε Ασλαμά, εγώ είμαι 29 χρόνια, δεν θέλω να πω 40 χρόνια πίσω. 29, μπορεί να γίνανε αμαρτίες από τους τότε πρόεδρους μου. Και είσαι και αγάνητος πάω στη μπορεί να γίνανε και στην ομάδα μου αμαρτίες από τους πρόεδρους που έχουν περάσει. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση σχετικά με αυτό που σας είπα τώρα. Εμένα δεν τραμπούκο. Συνεχίζει την ευγένεια ο φίλος. Συνεχίζω παρόλα αυτά. Απλά θέλω να σας πω ότι δεν είναι σωστό να λιδωρείτε τον κύριο Κόκκινο. Ναι, λοιπόν, θα συνεχίσω με τον συνοπαδό μου τον κύριο Γιάννη Φρουρό, τον οποίο συμπαθώ πάρα πολύ. Ποιο όνομα και ομάδα. Τι έγινε. Παναγιώτης Ολυμπιακός, τι κάνετε. Γεια σου. Καλά, Παναγιώτη. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, Νίκο Μπουγάτσα, αφιερωμένο. Ξεκινάω. Λοιπόν, Καρύμε σένα τα βάζω. Κι είμαι νευριασμένος, κάτι πιο λίγο από εμβολιασμένος. Θέλω για πάντα ο πουλής να εξαφανιστεί. Γιατί Μάτζιο σε σένα τα βρήκα. Είμαι ευτυχισμένος, κάτι πιο πάνω από προτελευταίος. Θέλω σου λέω, Άκη, να ζήσουμε μαζί για πάντα στην ζωή. Το μηχανάκι, ρινγκ, 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 γεια σας. Ωραίος. Δεν χρειάζεται να πεις κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται να πεις κάτι άλλο. Κάτι πιο πάνω από μου. Καλό, καλό. Ωραίο τρόλ. Καλό, έξω μετά. Γέλα ρε, μαλάκα, πλάκα ήταν, εντάξει. Πάμε, καλησπέρα.
Παιδιά, αφήστε όλοι, ευχαριστούμε για την μαζικότατη συμμετοχή. Like. Αφήστε ένα like και ένα subscribe. Έτσι, subscribe. Πατήστε κουδουνάκια και καρδούλες εδώ να μας βοηθήσετε να φτάσουμε τους 100.000 για το τέλος του έτους. Ελληνικά, εγγραφή στο κανάλι. Για έτσι, να μην εγγραφή, εγγραφή στο κανάλι, όλοι. Εγώ και θέλω ένα σχόλιο ώρα... για τον Τάσο, παρακαλώ. Ναι. Φίλοι της Μαρμίτας, κερδίστε 100 δολάρια cashback με την εγγραφή σας στη Binance από το link στην περιγραφή όμως. Στην πιο εύκολη και ασφαλή πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων με την ολοκλήρωση των tasks όπως θα εμφανιστούν στο Task Center. Επίσης, όσοι ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στην Binance χωρίς προϋπόθεση κατάθεσης, μπαίνουν στην κλήρωση όπου 6 νέοι χρήστες κάθε μήνα θα μοιραστούν δώρα συνολικής αξίας 300 ευρώ σε δωρεπιταγές από Red Rock Jeans, Opticon Express και Elixir. Η κλήρωση θα πραγματοποιείται στο πρώτο λαϊκό δικαστήριο του κάθε μήνα.